Εδώ είμαστε λοιπόν στο Κυρίνη Beach Resort, στο κάστρο της Κυλλήνης, στο πανέμορφο αυτό ξενοδοχείο. Υπάρχει και η ιστοσελίδα www.kyllinibeach.com για να μπορείτε να κάνετε κρατήσεις, να έρθετε είτε με την οικογένειά σας, είτε αν είστε ζευγάρι, θα περάσετε, σας το γιόμαστε υπέροχα. Έχει τα πάντα εδώ. Έχει τα πάντα, ναι. Λοιπόν, και να υποδεχτούμε τώρα τον επόμενο καλεσμένο μας, γνωστός από τους βασιλιάδες, είναι ωραίος άντρας, παιδαράς. Λοιπόν, θα έρθει από θαλάσσης. Θα γνωρίσουμε επιτέλους τη σύντροφό του. Αθλητικός τύπος. Μαζί μας λοιπόν σκίζει τα κύματα πάνω στο jet ski ο Νίκος Αναδιώτης. Έλα Νίκο. Καλώς το να. Έλα, έλα. Άστο, θα το πάρουν οι ναυαγοσώστες. Ο Λάμπρος, είναι ο Λάμπρος. Έλα, Νίκο, άστο. Είδε στο καλό παιδί, λίγο τα αφήσει. Εντάξει, δεν έχει κύμα εδώ, πού θα πάει. Καλώς όρισες. Τι κάνει. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνει, να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Όλα καλά. Νίκο, πες μας τι κάνεις, δηλαδή πόσες ώρες ασχολείσαι την ημέρα για να φτιάξεις αυτό το σώμα. Έχει τρελαθεί όλη η παραλία για να κάνεις αυτό το σώμα. Συγγνώμη, αυτό το τουάζ τι είναι, συγγνώμη Γιώργο. Για γυρνά. Πες, έχει στην όλη του τη σποντιλική στήλη, έχει... Πάρε το μικρόφωνο, το κρατάς, είναι τους αλλιώς. Για πες. Πριν το πρωί, πήρα λίγο στο γυμναστήριο. Πόση ώρα κάνεις γυμναστική δηλαδή κάθε μέρα? Έκανα ένα μισά ώρα το πρωί. Ναι. Για πες, πάμε, πάμε. Πέρα, πέρα, πέρα. Ευχαριστώ. Και κοίταξε να δεις, αν έχω το χρόνο μου, επειδή μου αρέσει και πάρα πολύ, πάω και το απόγευμα. Ναι. Κάνω τα βάρη μου. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, κάνεις δύο φορές την ημέρα γυμναστική? Αν έχω χρόνο, ναι. Πάμε. Ωραία. Εγώ ξυπόλυτη. Δεν πειράζει. Περισσότερο πρέπει. Μου αρέσει και λιγότερο για να... Έλα, Νίκο, πήγαινε από εκεί. Φορά και την πλούζα σου. Κάτσε. Λοιπόν, άρα πηγαίνεις, από ό,τι καταλάβαμε, δύο φορές την ημέρα. Τώρα που έχω τον χρόνο. Κάτι δεν σ' ακούμε τώρα. Πάρ' το. Για πες λοιπόν, δύο φορές την ημέρα στο γυμναστήριο. Τώρα που έχω τον χρόνο, ναι, το κάνω. Αλλά το κάνω γιατί μου αρέσει. Δεν ζορίζομαι. Είσαι μικρός, πόσο χρόνο είσαι? 29. Μικρός, δεν με λες και μικρός. Εντάξει, είσαι και μεγάλος. Πες μου κάτι, εσύ πάντα από μικρός είχες τέτοιο σώμα, ρε παιδί μου? Κοιτάξτε, το ίδιο δεν θα το έλεγα. Απλά επειδή κάνω πάρα πολλά χρόνια γυμναστική, ναι, δεν ξεχνάει το σώμα. Και ό,τι του βάζεις, απλά προσθέτεις. Απροσθέτεις. Έτσι. Να σου πω, έχεις πάρει ποτέ, έχεις μπει στον πειρασμό ή έχεις πάει, να μας το πεις, δεν είναι κακό. Έτσι, διάφορα βοηθήματα κτλ. Θα σου πω. Δεν το έχω κάνει γιατί φοβάμαι. Συμπληρώματα έχω πάρει. Αλλά το συμπλήρωμα διατροφής δεν έχει καμία σχέση με το αναβολικό που όλοι έχουν στο μυαλό τους. Ναι. Το συμπλήρωμα σε βοηθάει για να έχεις την κατάλληλη κατάσταση την επόμενη μέρα να πας να γυμναστείς, γιατί δεν μπορείς μόνο από τη διατροφή σου να το καταφέρεις αυτό. Και καλό είναι να βοηθήσεις με ένα συμπλήρωμα διατροφής το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ. Εγώ έχω ρωτήσει και γιατρό, ας πούμε, και μου έχει κάνει ένα πρόβλημα για αυτού του είδους τα συμπληρώματα. Τώρα τα υπόλοιπα τα φοβάμαι τόσο πολύ που δεν θα συστήνω σε κανέναν. Όχι, δεν θα το κάνω. Ούτε για δοκιμή. Είσαι εδώ στην Πάτρα, δηλαδή γυμναστική, όλα αυτά που μας λες. Πού μένεις τώρα? Όχι, Αθήνα. 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 Και η κοπέλα σου που λέγαμε και θα την γνωρίσουμε βεβαίως και στη συνέχεια, διότι θα μας δείξει και πολύ ωραία χτενίσματα, να τη φωνάξουμε. Μένει εδώ. Μένει στην Πάτρα. Μας έχουν φάει δρόμοι πάνω κάτω. Δεν είχες πει ότι αν δεν θα είχες, ας πούμε, μια δουλειά θα ερχόσουν να μείνεις μαζί της? Θα ξεπιφυλάσσουμε μέχρι το Σεπτέμβριο που λογικά θα ξεκινήσουμε τα γυρίσματα. Δηλαδή είναι η τελευταία διορία. Ευχόμαστε όλοι να ξεκινήσουμε. Και η Βασιλική δεν έχει πρόβλημα. Θα έρθει στην Αθήνα μαζί μου. Α, ναι. Άρα πιο πιθανό είναι να έρθει η κοπέλα σου στην Αθήνα και να κάνει κάτι καλύτερο εκεί. Καλύτερο θα ήταν η γυναίκα να ακολουθάει τον άντρα στη δουλειά του. Το πιστεύεις αυτό? Δεν ξέρω, να μας πει και ο Γιώργος. Τι να σου πω, εμείς δουλεύουμε μαζί με την Φέντα τα τελευταία δύο χρόνια. Αν έπρεπε να δουλεύετε ξεχωριστά, ποιος θα ακολουθούσε ποιον? Εξαρτάται η δουλειά και των πραγμάτων. Πάντως, εσύ να κάνεις κάτι στον χώρο της τηλεόρασης στην Πάτρα είναι πολύ πιο δύσκολο. Οπότε φαντάζομαι θα σε ακολουθήσει αυτή. Εύχομαι να πάνε όλα κατευθείαν τα πράγματα. Να έχουμε δουλειά όλοι μας. Αυτό είναι σημαντικό. Σεπτέμβρη, όχι μόνο εμείς, και εσείς και όλος ο κόσμος. Θέλετε να πάμε να δούμε πού είναι η Βασιλική?
Πού είναι η Βασιλική? Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα. Βασιλική, Βασιλική. Πού είναι η Βασιλική, έλα εδώ στην παρέα μας. Έλα, πάμε εμείς εκεί, πάμε εμείς εκεί. Θα πάμε εμείς, Βασιλική. Πάμε, ναι. Πάμε. Εγώ θέλω να δω και τη δουλειά της. Έχει κομμωτήριο το οποίο πώς λέγεται... Θέλξης. Στο κέντρο της Πάτρας, ναι, στην κεντρική πλατεία. Στην Πάτρα, στην πλατεία, ναι. Ας τα πει η ίδια. Ξέρει καλύτερα. Πού είσαι, βρε Βασιλική? Βασιλική, ακούμε Βασιλική, δεν βλέπουμε. Καλημέρα, κορίτσια, μην περάσω από μπροστά σας. Πώς είσαι? Τι κάνουμε? Καλά. Μια χαρά. Εδώ περιμένουμε τα κορίτσια, τα έχουμε βρέξει, τα έχουμε ξαναβρέξει, τα έχουμε. Πόσο προετοιμάσαι και εσύ? Είστε καλά? Γεια σου, Βασιλική, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρίσκω. Πόσο καιρό, έλα εδώ και να μας φέρει. Κούκλα είναι. Βασιλική, ο Νίκος. Νίκο, πόσο καιρό, έλα από εδώ και να μας φέρει η κάμερα. Πόσο καιρό είστε μαζί? Α, πρέπει να τα απαντήσω τώρα. Εντάξει, μόνο σιγά. Κακό είναι. Αν δεν τρέπεσαι, πες το. Να τα απαντήσει ο κύριος καλύτερα. Σχεδόν δύο χρόνια κι εγώ. Δύο χρόνια, έτσι. Δεν είσαι πρόσφατα πάρα πολύ. Πόσο καιρό? Σχεδόν δύο χρόνια. Με το καλό ευχόμαστε. Είστε καλά. Δεν ζηλεύεις που είναι στην Αθήνα ο Νίκος, που τώρα και λόγω του ΣΥΡΙΑ λέγεται πιο γνωστός από ότι ήταν. Και καταλαβαίνεις ότι όλους τον θέλουν. Όχι, δεν ζηλεύω. Είσαι τόσο. Είσαι... Δεν δίνονται και δικαιώματα, δεν υπάρχει και τέτοιου τύπου. Δεν έχουμε τέτοιου τύπου διαφωνίες. Έχει τύχει. Έχει τύχει. Και έχει προσπαθηθεί, βέβαια. Πόσο, αλλά... πόσο εύκολο είναι να διατηρείτε μια σχέση εξ αποστάσεως? Εντάξει, και Αθήνα και Πάτρα δεν είναι και Αθήνα Αμερική, ας πούμε. Αλλά είναι, όπως και να είναι, δεν είναι, δεν είσαι, ας πούμε... Δεν είσαι όμως κάθε μέρα με τον άνθρωπό σου. Όχι, δεν είσαι για την ώρα. Ναι. Εσύ θα έχεις πρόλογο, το συζητούσαμε πριν και για το αν είναι εύκολο να το κάνει μια γυναίκα ένας άντρας. Να πεις, θα ακολουθήσω εγώ τον σύντροφό μου, θα αφήσω τη δουλειά μου, θα πάω, ας πούμε, να ανοίξω ένα κομμωτήριο, να κάνω κάτι τέτοιο στην Αθήνα. Εξαρτάται τι μπαίνει πάνω απ' όλα. Αν μπαίνει η οικογένεια, αν υπάρχει. Και εσύ φαντάζομαι ότι θα ακολουθούσες τώρα που έχεις ένα παιδί με έναν άνθρωπο, τον άνθρωπό σου. Αν πριν δεν ήσουν αμέσως. Είναι αυτή η προτεραιότητά σου. Εξαρτάται τι βάζει ο καθένας σε προτεραιότητα. Εσύ, Νίκο, είσαι ο άνθρωπος που κάποια στιγμή, ας πούμε, θες να κάνεις οικογένεια, θες να κάνεις παιδιά, θες. Εννοείται. Τι ακόμα αισθάνεσαι, ας πούμε, ότι δεν έχει το πλήρωμα του χρόνου? Όχι, και κάτι τέτοιο για το επόμενο πείμα. Γιατί γελάς? Πάντα ήμουν έτοιμο, δεν ξέρω. Περιμένω τον κατάλληλο άνθρωπο. Βέβαια, από μικρό αυτό σκεφτόμουν. Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος? Έτσι πιστεύω. Ναι. Τι έχει κάνει πρόταση γάμου? Ξέρω. Αν τι έχει. Τι έχει απαντήσει, ρώτα. Τι έχει απαντήσει? Απάντησα, ναι, ναι. Αλήθεια. Γιατί δεν το χαίρεσαι και λες απάντησα? Ντρέπεται, ντρέπεται. Είναι το ρίσι. Η ημερομηνία έχει το ρίσι. Σχεδόν. Πότε θα γίνει δηλαδή? Μην μας πείτε ακριβώς ημερομηνία, θα γίνει το καλοκαίρι τώρα. Μακάρι να γίνει το καλοκαίρι. Ναι. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, πριν περάσουμε στα χτενίσματα, είναι μια πολύ σοβαρή κοπέλα. Πολύ. Και φαίνεται η Βασιλική. Θέλω λίγο να κάνω κάτι. Εγώ χτες που σας είδα είχα κάτι δικά μου θέματα. Δεν μπόρεσα έτσι να σας απολαύσω. Θα σας απολαύσω σήμερα. Βγάλω λίγο τα γυαλιά. Συγγνώμη, Παιδιά, μοιάζεται φοβερά στο πρόσωπο. Δηλαδή, αν αφήσουμε το σώμα που από συστολή δεν έβαλε σήμερα μαγιό γιατί έχει κορμάρα η Βασιλική, στο πρόσωπο. Είμαστε γυφτάκια και οι δύο. Όχι. Η μύτη, τα χαρακτηριστικά του προσώπου, οι γωνίες σας, μοιάζετε πάρα πάρα πολύ. Λέει, να μπορούσε να πει κανείς ότι είναι αδέρφια. Ναι, εντάξει. Θα κάνουν και ωραία παιδιά. Ναι, θα κάνετε πολύ ωραία παιδιά. Νίκο, για πες μας λίγο. Τι γίνεται τώρα καλλιτεχνικά? Πλέον εσύ είπες ότι σου δόθηκε η ευκαιρία με τους βασιλιάδες. Τώρα τι γίνεται, θα γίνει δεύτερη χρονιά του ΣΥΡΙΑ, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Εγώ ήμουν στο τελευταίο επεισόδιο της Παρασκευής που έγραψε από κάτω στους τίτλους τέλος συνεχίζεται. Όλοι αυτό περιμένουμε, μιλάω και με τα υπόλοιπα παιδιά και με τους άλλους συνεργάτες. Όλοι ξέρουμε ότι από Σεπτέμβρη πρώτα ο Θεός θα πάμε σε συνέχιση των επεισοδίων. Πολύ ωραία. Μακάρι. Υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα. Άλλες προτάσεις έχουν γίνει. Ναι, έχουν γίνει, οι οποίες δεν έχουν αποφασιστεί εν τέλει. Περιμένουμε στο καλοκαίρι, θα υπάρχουν πολλές αποφάσεις και θα βγουν πολλά. Για το ότι με λιγενέστε. Θέατρο σκέφτεσαι κάποια στιγμή να χτυπήσεις κάποια πόρτα ή δεν αισθάνεσαι ακόμα έτοιμος για θέατρο και θες πιο πολύ να το δουλεύεις στην τηλεόραση? Και το τόλμημά μου αυτό στην υποκριτική στην τηλεόραση δεν ένιωθα έτοιμος, αλλά μόλις μου προτάθηκε η δουλειά, απέκτησα την ετοιμότητά μου, ναι. Έτσι και στο θέατρο βέβαια. Το θέατρο απλά θέλει μια μεγαλύτερη πριν προσπάθεια για να ανταπεξέλθει σε αυτό που συζητείτε. Μου έχουν γίνει κάποιες προτάσεις. Αν εν τέλει υπάρχουν, με ζητήσουν και συμφωνήσουμε και όλα αυτά. Σίγουρα θα προετοιμαστώ. Δεν θα είμαι έτσι απροετοιμάστος. Πέι μου, τι θα κάνουμε τώρα? Έχουμε τρία διαφορετικά χτενίσματα. Θα δείξουμε, Βασιλική, για την παραλία. Εμείς θα κάτσουμε. Για πες μας. Για την παραλία έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε προετοιμάσει εδώ το κορίτσι μας. Όχι για παραλία.